Τουλάχιστον, κύριε Πρόεδρε, καινούργια χρονιά μπροστά μας, δύσκολη χρονιά, περίεργη χρονιά. Ναι, είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Καταρχάς θέλω να καλωσορίσουμε όλους τους καινούργιους ποδοσφαιριστές που πιστεύω μαζί με τους παίκτες που μείναν από πέρυσι θα δημιουργήσουν ένα τέτοιο σύνολο που θα βοηθήσουν την ομάδα να επανέλθει και βέβαια έχοντας τη συμπαράσταση του καινούργιου μας προπονητή, γυμναστή, από ό,τι φαίνεται όλα τα πόστα έχουν αλλάξει, καινούργια άτομα. Άρα είναι ένα καινούριο ξεκίνημα, το οποίο εύχομαι τέτοια εποχή του χρόνου να μας δωρεί πάλι στην κατηγορία που ήμασταν για πολλά χρόνια. Και μετά από τόσα χρόνια φαίνεται λίγο αφύσικο να είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Αλλά τι θα κάνουμε, θα πρέπει να περάσει και αυτό. Εύχομαι όλοι μαζί, παίκτες, διοίκηση και πάνω απ' όλα πιστεύω ότι και ο κόσμος θα τα αποκριθεί σύντομα. Τα παιχνίδια αρχίζουν να παίρνουν σειρά και θα αρχίσουν να βοηθήσουν την ομάδα. Υγεία εύχομαι και στόχος, όπως είπαμε, είναι η άνοδος. Είμαστε βέβαιοι ότι θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα την Κυριακή? Θέλω να πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσει ασχέτως αν θα έχουμε τηλεοπτική κάλυψη ή όχι. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη και κάποια γνώμη κάποιων άλλων ομάδων. Γιατί νομίζω η προετοιμασία πλησιάζει 3 μήνες, είναι πάρα πολύ. Και κακό κάνουμε στις ομάδες μας να παραμένουμε ακόμη σε ρυθμό προετοιμασίας. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι? Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι. Ελπίζαμε σήμερα να είχαμε κάποια συνάντηση. Σας ελπίζουμε ότι μπορεί να γίνει αύριο. Αλλά αν κοιτάξουμε τι έγινε με τη Super League, σας ευχόμαστε ότι θα γίνει το παράπεδο. Να πάμε και λίγο στη σημερινά. Ο κύριος Νιαχάγκος έφυγε από την πλέον παρελθόν. Ο κύριος Ντάσιος είναι πλέον στην ομάδα. Γιατί απομακρύνθηκε, αν μπορείτε να πείτε γιατί? Όχι, όχι. Ίσα-ίσα δεν απομακρύνθηκε, ήταν η προσωπική του απόφαση. Ίσως η πάροδο των ετών να το κούρασε. Πραγματικός λόγος δεν ξέρουμε. Σεβαστήκαμε την απόφασή του, την αποδεχτήκαμε και εμείς κοιτάξαμε την επόμενη σελίδα. Ο κύριος Ντάσιος, πώς σας ήρθε σαν ιδέα? Εντάξει, πάντα θέλαμε να βάλουμε ένα άτομο που να είναι από την πόλη. Μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Με το που συναντηθήκαμε, δεν πήρε παραπάνω από 10 λεπτά και συμφωνήσαμε να συνεχίσει από ένα καινούριο πόστο το οποίο θέλει και τη βοήθεια να το βοηθηθεί. Σε κάποια πράγματα είναι πολύ καλός, σε κάποια θα το βοηθήσουν οι υπόλοιποι. Πιστεύω ότι θα είναι μια καλή επιλογή, πάρα πολύ καλή επιλογή. Κύριε Πρόεδρε, σε έναν από τους προηγούμενους υποβιβασμούς είχατε πει ότι γίναμε σοφότεροι τότε. Σήμερα μπορείτε να πείτε το ίδιο? Εντάξει, να μην επανέλθουμε. Είπαμε ότι τα λάθη τα περσινά τα πληρώσαμε πολύ ακριβά και φαίνεται. Θέλω να πιστεύω να μην ξαναγίνουν πάλι. Πολλές φορές το συνέστημα κυριαρχεί και δεν πρέπει. Ο ΠΑΣ θα πρωταγωνιστεί για τη φετινή σεζόν, θα τα καταφέρει. Έχει από ό,τι φαίνεται μόνο 1-2 αντιπάλους. Γιατί οι υπόλοιπες ομάδες κατηγορίας. Από ό,τι φαίνεται, έτσι δείχνει ότι οι ομάδες που βαστήκανε να είναι ένα σκαλοπάτι πιο μπροστά. Αυτό όμως το ποδόσφαιρο θα το δούμε στην πορεία. Μακάρι να είναι 2-3 ομάδες για να μπορούμε να διοικήσουμε αυτό που μας ενδιαφέρει και βασικά είναι η πρώτη θέση. Κύριε Πρόεδρε, κάτι τελευταίο τουλάχιστον από μένα. Ενώ όλοι μιλάμε για τις δυσκολίες του πρωταθλήματος, εσείς πριν από λίγες ημέρες, σε μια ολιγόλεπτη συνάντηση που είχατε με τον Πρωθυπουργό, του θέσατε και το ζήτημα του νέου γηπέδου. Υπάρχει κάτι στα σκαριά, το είχατε πει κιόλας? Είναι κάτι το οποίο προχωράει, αλλά εμείς δεν θέλουμε να το ανακοινώσουμε αν δεν είναι με υπογραφές. Λίγη υπομονή ακόμη και αυτό που θέλουμε να παρουσιάσουμε είναι κάτι το οποίο θα κάνει μεγάλη έκπληξη σε πάρα πολύ κόσμο. Είναι ένα κόμπλεξ πολλών πραγμάτων. Είμαστε πολύ κοντά, αλλά θα προτιμήσω να τα αφήσουμε μέχρι τη στιγμή που θα είναι ανακοινώσιμο και βέβαιο ότι ξεκινάει. Επειδή είναι και μέρες αδειοδοτήσεων με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, θα είμαστε εντάξει? Αυτό είναι αύριο, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Όλα είναι τακτοποιημένα. Και με το ΠΕΑΚΙ δηλαδή. Είχαμε ένα πρόβλημα με τη διοίκηση την προηγούμενη, η οποία από μέσα στην επόμενη μέρα των εκλογών παραιτήθηκε με αποτέλεσμα να μην μπορούσε να μας δώσει κάποιο χαρτί που χρειαζόμαστε, το οποίο θα είμαστε εντάξει για αύριο. Άχι. Ήδη έχει ανακοινωθεί καινούργια διοίκηση. Το ΦΕΚ πιστεύω θα βγει από το πρωί, οπότε είμαστε εντάξει. Θα βοηθήσει τα μέγιστα. Το Γιώργο τον Τάσιο, νομίζω το ξέρετε όλοι. Θα αναλάβει τη θέση του τεχνικού διευθυντή της ομάδας. Καλωσορίσουμε και αυτόν αντίστοιχα.
να καλωσορίσουμε στην ομάδα μία από τις σημαίες της ομάδας, έτσι το καταλαβαίνεις. Εντάξει, εγώ το βλέπω ότι είμαι νέος εδώ, είμαι παλιός. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Χρυστοβασίλη που μετά τις επαφές που είχαμε μου έδωσε αυτή τη θέση, τεχνικού διευθυντή. Και να ευχαριστήσω και τον κόσμο από τη στιγμή που έγινε γνωστό όλο αυτό για την αγάπη του, για τα μηνύματα που έχω λάβει. Είναι μια καινούργια πρόκληση για μένα. Θεωρώ ότι θα βοηθήσω την ομάδα όσο μπορώ, με κάθε δυσκολία που υπάρχει, για το καλύτερο πάνω απ' όλα της ομάδας. Από εκεί και πέρα περιμένω και εμείς να ξεκινήσουμε το πρωτάθλημα, να πούμε σε μια σειρά, γιατί βλέπω ένα καθησυχασμό γενικό, όχι μόνο από την ομάδα και από τον κόσμο και όλα, να πούμε σε μια ροή. Δεν θα πω πολλά λόγια, μαζί θα είμαστε, θα τα λέμε. Να περιμένουμε τον κόσμο στο γήπεδο, αυτό είναι σημαντικό. Θέλουμε τη βοήθειά μας. Πρέπει αυτή τη χρονιά να είμαστε περαστικοί από εδώ. Βάζει για να είναι, θα έλεγα, μεγάλη ομάδα της κατηγορίας και πρέπει να το δείξουμε αυτό και στο γήπεδο. Έχω μάθει κάποια πράγματα, μαθαίνω και θα μάθω και τις επόμενες μέρες τα υπόλοιπα και σιγά σιγά να πω και εγώ στους ρυθμούς της ομάδας. Θα τα ξαναπούμε. Καλή αρχή να έχει η ομάδα μας και σε εσάς εύχομαι καλή αρχή, υγεία και όλα θα πάνε καλά, θεωρώ. Γιώργο, το μάτς είναι με την Παναθηναϊκή, την πρώην ομάδα σου. Ναι, τα φέρνει τα πράγματα ζωή. Έχω γνωστούς αρκετούς, θα προσπαθήσω και εγώ να βοηθήσω και τον προπονητή με κάποιους παίκτες που γνωρίζω και πώς τα τεχνικά και τα τακτικά τους χαρακτηριστικά. Εκεί θα παίξουμε σε ένα γήπεδο που έχει κόσμο, ωραία έδρα είναι. Θεωρούμε ότι θα περάσουμε θετικά από εκεί. Να πάνε όλα καλά. Γιώργο, πέρα από το ότι θα κάνεις μέσα στα αποδυτήρια, θα έχεις και λόγο στις μεταγραφές που θα γίνονται από το Δεκέμβρη και μετά, θα έχεις γνωρίζεις και πρόσωπα πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν είσαι καινούριος. Τόσα χρόνια που βρίσκομαι, εντάξει, και την κατηγορία την ξέρω καλά, βρίσκεται ομάδα και παίξεις, αρκετούς. Η κουβέντα που έχουμε με τον κύριο Χρυσοβασίλη είναι ότι αναλαμβάνω αυτό το πόστο που είχε ο κύριος Γερχάκος πριν. Τα πάντα όσον αφορά και μεταγραφές και την ομάδα και ό,τι άλλο κάνει ένας τεχνικός διευθυντής. Για μένα προέχει τώρα η ομάδα αρχικά, έχει αρκετό καλό ρόστερ. Η δουλειά που γίνεται, είδα και σήμερα την προπόνηση, είναι πολύ καλή. Μακάρι να μην χρειάζεται το δικαίωμα να κάνουμε μεταγραφές και να η ομάδα να έχει πάρει το δρόμο της από το δικαίωμα. Για το πρωτάθλημα πιστεύουμε να ξεκινήσει και ελπίζουμε να ξεκινήσει την Κυριακή, έτσι. Ναι, και εμείς ελπίζουμε. Πιστεύουμε τώρα έχουμε 10-11 εβδομάδες προετοιμασία. Οι παίχτες έδειξαν ότι αφομοιώνουν το πλάνο σιγά σιγά όλο και πιο πολύ. Δυστυχώς είχαμε δύο τραυματισμούς με τον Λάσσα και τον Χρήστο. Ελπίζουμε να είναι τελευταία, να έχουν τα παιδιά υγεία, οι παίχτες υγεία και να πάμε τον μπας εκεί πέρα που θέλουμε. Είμαστε ετοιμοί για το νέο πρωτάθλημα. Πιστεύω, ναι, τα φιλικά σου έδειξαν ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Πιστεύω να είμαστε έτοιμοι. Θα δείξει όμως τελικά όταν φορέσουμε τη φανέλα επίσημα και θα παλεύουμε για πόντους. Coach, για πρώτη φορά ο ΠΑΣ δεν έδωσε κανένα φιλικό εκτός έδρας. Ξεκινά το πρωτάθλημα με δύο παιχνίδια εκτός έδρας και ένα παιχνίδι κυπέλλου. Δεν είναι λίγο ρίσκο αυτό που κάναμε? Καταρχήν πρέπει να δούμε, γιατί είχαμε και παιχνίδια τα οποία ακυρώθηκαν εκτός έδρας του Παναθηναϊκού, στη Λάρισα που δεν τέριαζε το παιχνίδι. Πρέπει να δούμε πάντα στη στιγμή, να δούμε πότε τέριαζε ένα παιχνίδι. Είχαμε και αλλαγές πλάνου στην προετοιμασία και δεν ήταν εύκολο, εντάξει, αλλά το ποδόσφαιρο είναι πάντα το ίδιο. Σε φιλικό παιχνίδι εκτός έδρας δεν έχει κόσμο. Το παιχνίδι επίσημο θα είναι πάλι διαφορετικό στην Παναθηναϊκή. Σημαντικό ήταν, είπαμε, να φημώσουμε τον πλάνο. Οι παίχτες θα πάρουν σιγουριά σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Και πιστεύω ότι το δείξαμε. Λοιπόν, τόλη δύσκολη χρονιά. Ουσιαστικά μπαίνουμε στην τελική ευθεία από σήμερα. Δεν έχει καμία σχέση με ό,τι ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Πώς το βιώνετε εσείς, οι ποδοσφαιριστές? Καταρχάς, καλησπέρα και από μένα. Νομίζω είναι μια ξεχωριστή σεζόν για την ομάδα. Μετά από τόσα χρόνια στην πρώτη εθνική που βιβαστήκαμε. Αλλά το χρέος μας είναι και πάλι να βγάλουμε την ομάδα όσο γρήγορα γίνεται. Και ευελπιστώ αυτή τη χρονιά να το πράξουμε και να είναι ξανά εκεί που ανήκει.
Το αντιμετωπίζετε, χρησιμοποιήσεις τη λέξη χρέος, το αντιμετωπίζετε έτσι ως τέτοιο? Εννοείται αυτό, εντάξει, όταν φοράς τη φανέλα του Παζιάννα και είσαι στη δεύτερη εθνική, πρέπει αναγκαστικά πρέπει να πρωταγωνιστείς. Οπότε αυτό πρέπει να το περάσουμε μέσα μας όλοι και να ξεκινήσουμε αρχής γενομένης, αν όλα καλά πάνε, ξεκινήσει το πρωτάθλημα, το παιχνίδι στην Πάτρα. Mm-hmm. Άμα ξεκινήσουμε ένα νικηφόρο αποτέλεσμα, αυτό που λένε όλοι ότι η αρχή είναι η ύμιση του παντός. Mm-hmm. Πάμε καλά, πιστεύω. Τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΣ δεν έπαιζε ποδόσφαιρο κυριαρχία, τα τελευταία δύο τουλάχιστον χρόνια μετά την χρονιά της Ευρώπης. Είναι εύκολο αυτό να αλλάξει, γιατί πρέπει να αλλάξει? Νομίζω έχει αλλάξει, το έχετε δει και εσείς, αλλά σίγουρα όταν είσαι σε μια κατηγορία πιο κάτω, γιατί πολλοί θα σε περιμένουν, δεν θα περιμένεις εσύ όπως κάναμε εμείς κάποια μάτς. Νομίζω ότι θα είναι καρπών κάποια παιχνίδια που παίζαμε, αν θυμάστε, και πιο παλιά κυπέλλου εδώ μέσα, ας πούμε, ή εκτός έδρας. Κάπως έτσι θα πάει το πράγμα. Εμείς πρέπει να βρούμε λύσεις, γιατί θεωρώ ότι δουλεύουμε πάνω σε αυτό και ελπίζω να πάνε όλα καλά στο τέλος. Και εμείς. Η μετάβαση στα αποδυτήρια από ένας πρώην συμπαίκτης σου πλέον αναλαμβάνει καθήκοντα γενικό χειρουργό. Ναι, νομίζω είμαι χαρούμενος εγώ προσωπικά που τον Γιώργο τον πρόλαβα δύο χρονιές. Είναι απίστευτο παιδί. Το αρμόζει αυτή η θέση και εύχομαι, επειδή είναι και ξέρει και τα αποδυτήρια ο Γιώργος, να μας βοηθήσει και να το βοηθήσουμε κι εμείς να πάμε τρομάδα ψηλά.